από την καρακούνα και τη φουστανέλα και πιάνω ρέστορα. Αντρέα, ξύπνα, σε παρακαλώ, πολύ ξύπνα. Τι είναι? Κάτι πρέπει να γίνει αυτό το θέμα. Θέλω να κοιμηθώ. Έχει, για να κοιμηθείς εσύ πρέπει να ξυπνήσεις εμένα. Δεν ακούς. Τι? Το πιάνω, κάτω. Δεν ακούγεται και πολύ, βρε παιδί μου. Α, είσαι από τον ύπνο, μου φαίνεται. Διότι ξεχνάς ότι δεν είναι οποιοδήποτε πιάνο. Είναι το πιάνο του Βλάχου. Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση, Αντρέα. Δεν μπορώ να βλέπω συνέχεια μπροστά μου αυτή την ηλίθια οικογένεια του ηλίθιου Χατζηγιώργη. Δεν μπορώ. Προχτές το πρωί εδώ πέρα. Στην είσοδο, συνάντησα την κυρία Κολιοπάνου, τη δημοσιογράφο, τι θυμάσαι. Καλημέρα σας, κυρία Χατζηγιώργη, μου λέει. Δίπλα μου ήταν η άλλη. Καλημέρα, κυρία Κολιοπάνου, τι κάνει. Ταχυπαλμία με έπιασε. Δεν μπορώ, δεν αντέχω εγώ να πληρώνω γιατί έχετε το ίδιο όνομα. Και τι να κάνω? Να τους πεις να αλλάξουν το όνομά τους. Άσε μας, ρε Ζανέτ. Τι άσε μας, Ζανέτ. Τι αυτοί οι παιδί μου θα μας πάρουν από πίσω όποια να πάμε. Τι είναι αυτά, Ζανέτ? Δεν είπαμε? Συγχύστηκα λιγάκι και ήθελα να χαλαρώσω. Με ουίσκι. Ποιες ένα ζεστό γαλατάκι να χαλαρώσει, ρε παιδάκι μου. Δεν χαλαρώνω, βρε παιδί μου, με το γάλα. Και η ψυχανάλυση που κάνεις? Μη λες βλακίες, τώρα 3 εβδομάδες πάω μονάχα. Και τα μ' αφήνουνε αυτοί από κάτω. Πάρ' τηλέφωνο την αστυνομία, σε παρακαλώ. 1000 φορές την έχουμε πάρει. Ξανά. Ωχ, αδερφή σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, εντάξει. Έλα, Ελεονόρα. Καλησπέρα. Δεν κοιμάστε? Όπως βλέπεις. Κι εγώ. Ένα χαρτάκι θα με ηρεμήσει. Στις 2:30 το πρωί. Δεν είναι δυνατόν πια επιτέλους. Ελεονόρα μου, είναι πάρα πολύ αργά. Ας το αύριο. Όπως νομίζετε. Με μισή παράφορα, ξέρεις. Υπερβολές. Ξέρω εγώ τι σου λέω τώρα. Και εσύ τη μισείς. Πάρε τηλέφωνο την αστυνομία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το πρόβλημά μας δεν είναι η Ελεονόρα, αλλά οι Χατζηγιώργηδες. Ποιος θα μου το έλεγε, Θεέ μου, ότι θα είχα το ίδιο όνομα με αυτούς. Πάρε τηλέφωνο. Θέλεις να σου θυμίσω τελευταία γεγονότα? Ωραία, λοιπόν. Προχτές σου ξεφούσκωσε τα λάστιχα του αυτοκίνητου. Πριν από 1 εβδομάδα, άφησε τα σκουπίδια του έξω από την πόρτα μας. Όταν με βλέπει, μου χαμογελάει ειρωνικά και μου λέει πότε θα μας κάνει το τραπέζι τσάμπα στο καπηλιό του. Εντάξει, εντάξει, φτάνει. Με φτιάξεις. Κάτσε να δεις, ας το φτιάξω. Δυο λεφτά, περίμενα. Αστυνομία, ναι, σας παρακαλώ. Έχουμε από εδώ, από κάτω, από το σπίτι μας, κάποιον κύριο με μια ταβέρνα. Είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή. Είναι αδύνατο να κοιμηθούμε. Ικανοποιημένος, κύριε Υπουργέ. Απόλυτα, αγαπητέ μου. Το κρασί. Βλέπω το τελειώσατε. Ένα ντεμί σεκ λευκό από το ίδιο για τον κύριο Υπουργό. Γρήγορα. Τι σημαίνει? Εμένα μου κάνεις χειρονομίες, τα ακούς? Για το πρεστή του μαγαζιού, βρε παιδί μου. Επιχείρηση έχουμε, ο καθένας το ρόλο του. Εγώ είμαι η γυναίκα σου. Στη δουλειά εσύ είσαι σερβιτόρος και εγώ με ο μέτρο. Αφού τα είπαμε αυτά, έλα ρε σουλά. Πήγαινε φέρε το κρασί του Υπουργού τώρα, κάσε στις εταιρείες. Τον καριόλι του τηλεφώνησε πάλι. Αυτή η καρακαγιτώνα είναι η γυναίκα του, τον έβαλε. Θα μου το πληρώσει πολύ ακριβά. Χαίρετε, κυρία Χατζηγιώργη. Πώς είστε, κυρία Χατζηγιώργη? Πλήσιμο πάλι, πλήσιμο. Τι να κάνουμε. Πώς πάει το εστιατόριο? Ποιανο ρέστοραντ είναι? Α, εγώ προτιμώ την κλασική ορολογία. Εστιατόριο το ίδιο. Να μην ξεχνάμε και τις παραδόσεις μας. Τι κάνει το γατάκι σας? Σκυλάκι είναι, δεν βλέπετε? Χίλια συγγνώμη. Τόσο καιρό που το έβλεπα, το περνούσα για γατάκι.
Μήπως έχει καμία ασθένεια και δείχνει έτσι. Όχι και ασθένεια. Μήπως έχετε πρεσβειοποία. Χθες πήγαμε στον γιατρό, έκανε check-up και είναι υγιέστατος, φύζει από υγεία. Θα έρθείτε το βράδυ στη συνεστίαση. Αχ, δεν ξέρω, δεν το έχω συζητήσει ακόμα με τον Αντρέα. Χίλια συγγνώμη, πέρασε η ώρα και πρέπει να φύγω να πάω στον ψυχολόγο μου. Έχετε ψυχολογικά προβλήματα και πηγαίνετε στον ψυχολόγο. Μα δεν χρειάζεται να είναι κανείς ψυχασθενής για να κάνει ψυχανάλυση, Χρυσή μου. Οι Αμερικάνοι το κάνουν εκ γενετής, πώς να σας πω. Εγώ πάντως. Από τότε που κάνω ψυχανάλυση είμαι ένας άλλος άνθρωπος, πιο ήρεμη, πιο κοινωνική, να μιλάω μαζί σας, ας πούμε. Τα πάω καλύτερα με τον Αντρέα. Αλήθεια, τι κάνει ο σύζυγος? Περίφημα. Έχει μια πάρα πολύ σπουδαία δίκη σήμερα, πολιτική. Δηλαδή? Τι να σας λέω, είναι, παίζονται μεγάλα συμφέροντα. Έχει πελάτη έναν βιομήχανο Ελληνοαμερικάνο. Ο σύζυγός σας ξεκουράζεται. Είχαμε 4 υπουργούς χθες το βράδυ και όσο να είναι καθυστερήσαμε. Ήρθε και η αστυνομία. Αμπά. Ένας ανάγωγος την παίρνει συχνά. Κόσμος, τι περιμένετε. Inhale and step to a very wide position. Legs about 4 feet apart. Buttocks under, turn your right foot to front and tilt your arms in one line. Θοδωρά, χαμήλωσε το λίγο. Δεν ακούω. Χαμήλωσε το λίγο, βρε Θοδωρά. Διαβάζω. Σου έχω πει 1000 φορές, πατέρα, δεν με λένε Θοδωρά. Καλά, καλά. Θοδωρά. Μα ακούς που σου μιλάω, πατέρα. Δεν με λένε Θοδωρά. Αφού έτσι σε βαφτίσαμε. Θοδωρά. Ούρσουλα με λένε, μ' ακούς. Ούρσουλα. Και δεν σου επιτρέπω να με λες έτσι. Τι έπαθες εσύ, τι φωνάζεις? Καλά, ε. Κομπλεξικός είναι, ε. Με φωνάζει συνέχεια Θοδωρά για να μου τη σπάει. Αλλά σας το λέω. Θα με πιάσει καμιά μέρα στη ρίγη και θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Ο πατέρα σου που είναι? Στο μπάνιο που θες να είναι. Όλο εκεί πάει και κάθεται με τις ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, κυρία Πρόεδρε, ευρισκόμεθα εδώ ενώπιον μιας κλασικής περιπτώσεως προκλήσεως. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω και προσκλήσεως. Προσέξτε, τονίζω τη λέξη και ας μην έχει φαινομενικά τουλάχιστον καμία σημασία. Με λίγο σύντομα, σας παρακαλώ. Μωρή κουφάλα! Πώς είπατε? Μωρή κουφάλα, είπε. Να ανακαλέσετε! Να ανακαλέσετε! Προσέξτε, κυρία Πρόεδρε, μόρι κουφάλα είναι η λέξη κλειδί, εάν θέλουμε να σταθούμε στο γράμμα του νόμου και στην ουσία της υποθέσεως. Και σας ερωτώ ευθέως, κυρία Πρόεδρε, είναι λέξεις αυτές οι οποίες στοιχειοθετούν εξύβριση όταν η κυρία από εδώ αναστάτωνε επί 3 ολόκληρες ώρες τον πελάτη μου? Γίνεται πιο συγκεκριμένος, αδυνατό να σας παρακολουθήσω. Θα προσπαθήσω, κυρία Πρόεδρε. Αν και, εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι γίνομαι αρκετά σαφής. Εντάξει, κύριε Χατζηγιώργη, ακούσαμε. Παρακάτω. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Μωρή κουφάλα είναι οι λέξεις τις οποίες είπε ο πελάτης μου εις την ενάγουσαν όταν μετά από 3 ολόκληρες ώρες και όταν είχε μείνει με μόνο το μπικίνι της. Μα τι λέτε τώρα? Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, μην διακόπτετε την αγόρευσή μου. Συνεχίζω. Η ενάγουσα είναι απλούστατα νάρκισος, ωρεοπαθής και επιδειξιομανής. Ο πελάτης μου, κυρία Πρόεδρε, κατοικεί η σοφήταν παλαιάς πολυκατοικίας. Η ενάγουσα, με πρόφαση δήθεν το άπλωμα των ρούχων, απεφάσισε να κάνει την ηλιοθεραπεία της, ενώ γνωρίζει πολύ καλώς ότι η Σοφίτα κατοικείται από τον πελάτη μου. Συντομεύετε, παρακαλώ, συντομεύετε. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Εις το σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω μια μικρά αναφορά εις τον Φρόιντ, πατέρα ως γνωστόν της σεξολογίας. Ο παιδισμός, όπως εξάλλου και η οφθαλμοπορνεία. Πώς να
σας το εξηγήσω, δεν ξέρω. Έτσι, αισθάνομαι ένα σφίξιμο εδώ στο στήθος και με πιάνει μια ταχυπαλμία όταν τους βλέπω. Εγώ είμαι ήρεμος άνθρωπος γενικά. Δεν... με παρακολουθείτε? Ασφαλώς, κυρία Ζανέτα, ασφαλώς σας παρακολουθώ. Μια χάρη να ζητήσω. Ναι. Νομίζω ότι μπορώ μετά από ένα μήνα ψυχανάλυση. Ναι, ναι. Μη με λέτε έτσι, κυρία Ζανέτ. Ζανέτ, σκέτο. Νιώθω πιο άνετα. Εντάξει, Ζανέτ. Συνέχισε. Είχαμε μείνει. Πού είχαμε μείνει? Α, ναι! Ναι, σε αυτή την οικογένεια που μένει από κάτω μας και που πιο κάτω μας έχει μια λαϊκά ταβέρνα. Θεέ μου. Δεν τα έχω μισήσει ανθρώπους πιο πολύ στη ζωή μου. Εγώ, ξέρεις, προέρχομαι από πολύ αστρατική οικογένεια της Κηφισιάς. Ο πατέρας... Ξαπλώστηξε. Ναι, το ξέχασα. Ο πατέρας μου ήταν πλοίαρχος και ο παππούς μου ναύαρχος. Ναύαρχος. Αν ενθυμούμαι καλώς, ήρθα εις γάμου κοινωνία με έναν εξαιρετικό νομικό ποινικολόγο και καταπληκτικό δικηγόρο, τον Ανδρέα Χατζηγιώργη. Φανταστείτε, λοιπόν, έχουν το ίδιο όνομα με τον σύζυγό μου. Ναι. Τώρα βέβαια θα μου πείτε απλή συνωνυμία. Ναι, δεν λέω, αλλά δεν πάβει να έχουν το ίδιο όνομα. Και αυτό είναι ανυπόφορο. Στην αρχή δεν είχα έτσι αντιληφθεί ούτε την ύπαρξή τους, μπορώ να σας πω. Βλέπετε, ο σύζυγος δεν απέφευγε να μου κάνει κουβέντα. Δεν... εγώ όμως καταλάβαινα ότι κάτι σημαίνει. Μήπως είχαν καμιά μικρή διαφορά, μήπως καμιά μακρινή συγγένεια? Όχι. Απλώς από την ίδια Κωμόπολη. Ο σύζυγός μου βέβαια είναι από πολύ μικρό παιδί εδώ στην Αθήνα. Ο άλλος έμεινε πολύ χρόνο, γι' αυτό και είναι έτσι όπως είναι. Μήπως μπορεί να τον περιγράψεις? Είναι επιτυχημένος, όμορφος? Όχι βέβαια. Κοντός, χοντρός και άσχημος. Το ίδιο και η γυναίκα του. Α, ναι, έχουν και μία ανόητη κόρη, ένα ψώνιο που νομίζει πως είναι ηθοποιός και τη φωνάζουν Ούρσουλα. Φανταστείτε. Ούρσουλα! Ηρεμήστε, Ζανέτη, ηρεμήστε. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Συγγνώμη. Είναι νευρικό, μην... δεν το θέλω. Ηρεμήστε, Ζανέτη, ηρεμήστε. Ηρεμήστε, Ζανέτη. Όχι, δεν είναι εδώ. Άκου, η βλάχη πιάνω, λες τώρα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Πιέστε το νερό, πιέστε το νερό. Με συγχωρείς, με συγχωρείς, αλλά μου ήρθε στο μυαλό. Η εικόνα του έξω την ταβέρνα. Με κίτσα άσπρο κουστούμι. Και καπέλο. Ηρεμήστε, ηρεμήστε, Ζανέτη, ηρεμήστε. Βοήθησε με, Κάρολ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τους βλέπω στον ύπνο μου και με πιάνει ταχυπαλμία. Έμονη ιδέα. Όχι, κάτι περισσότερο. Κάτι περισσότερο από αυτό. Παράφορο μίσος. Το βλέπω. Τρεις εβδομάδες τώρα που κάνουμε τη θεραπεία, όλο για αυτούς μου μιλάς. Μην ανησυχείς όμως. Όλα θα πάνε καλά. Πέρασε η ώρα, ε. Μεθαύριο πάλι. Σε λίγο θα αρχίσουν να φέρονται και τα αποτελέσματα της θεραπείας. Να αφήσει τον εαυτό σου ελεύθερο να εκδηλώνεται. Αν αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο να εκδηλωθεί, θα κάνω φόνο. Αυτό είναι σίγουρο. Απέφευγε να τους βλέπεις όσο είναι δυνατόν. Δεν γίνεται! Μας έχουν κυκλώσει τα καθάρματα. Ακόμα και στο εξοχικό μας βάλανε όλα τα μέσα και χτίσανε δίπλα μας. Ακριβώς δίπλα μας. Εδώ έτσι. Ψυχραιμία. Θα μου γράψεις κανένα φάρμακο? Όχι φάρμακα, όχι φάρμακα. Απλώς να κόψεις τις σάλτσες και τα κρέατα. Σε κάνουν επιθετική. Τα θέλει ο σύζυγος όμως, εφόσον έρχεται από τις δίκες. Δεν μπορεί να τρώει μόνο λαχανικά. Σήμερα, ας πούμε, έχει μια πάρα πολύ σημαντική δίκη. Σκάνδαλο, πολιτικο-οικονομικό. Και όπως προείπα, κυρία Πρόεδρε, δεν στοιχειοθετεί αδίκημα εις καμία περίπτωση. Τουν αντίον θα έλεγα. Η ενάγουσα η οποία επί τρεις ολοκλήρους ώρας επεδείκνυε τα πλούσια κάλλη της στον πελάτη μου με σκοπό να τον κολλάσει. Με παρακολουθείτε, κυρία Πρόεδρε? Σφαλώς. Συνεχίστε, κύριε Μάρτης. Μα δεν είμαι Μάρτης, κυρία Πρόεδρε. Ο συνήγορος του αναγωμένου είμαι. Συνεχίστε, συνεχίστε. Όπως έλεγα, κυρία Πρόεδρε,
κατόπιν σχετικής ερεύνης, την οποία διεξήγαγον το γραφείο μας και εγώ ίδιος προσωπικός, απεκαλύφθη πως η ενάγουσα είχε προκαλέσει και στο παρελθόν παρεμφερές περιστατικών. Και συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούλιο, όταν έκαμε ηλιοθεραπείαν εις την αυτήν ταράτσαν, κυρία Πρόεδρε. Τόπλες, κυρία Πρόεδρε. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Τόπλες. Τι να κάνει ο πελάτης μου, κυρία Πρόεδρε. Άνθρωπος είναι. Τόπλες, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αγορεύετε τρεις ολόκληρες ώρες. Είναι επιτέλους ηλίου φαϊνότερων πως έχουμε να κάνουμε με κλασική περίπτωση επιδειξιομανίας. Για μια στιγμή. Δεν θα φάμε όλη τη μέρα εδώ. Είπε ο κατηγορούμενος το... Το μωρί κουφάλα. Ναι. Μάλιστα. Το είπε, κυρία Πρόεδρε. Αλλά όμως... Τάνταλα, τάνταλα. Τη χαστούκησε όταν του είπε να μην την ενοχλεί. Μάλιστα. Την εχαστούκησε, κυρία Πρόεδρε. Αλλά όμως δεν... Θυσιάστε. Μάλιστα. Κύριε Χατζηγιώργη, αυτή είναι η πέμπτη δίκη που με ταλαιπωρείτε με αυτό το βάναυσο τρόπο. Αν είχατε σταματήσει σε μία ώρα, θα τον αθώωνα. Αυτά. Κατηγορούμενε, σήκω πάνω. Το δικαστήριο σε κηρύσσει ένοχο έργο εξυβρίσεως και σου επιβάλλει 20 ημέρων φυλάκιση άνευ μετατροπής. Λύεται η συνεδρία. Μα κυρία Πρόεδρε! Λύεται η συνεδρία. Παρακαλώ! Φέρει το ψωμί. Εμένα το λες. Δώρα, στο διάλο, δεν μπορώ να σε κορούσουλα. Να συνηθίσεις. Τέλος πάντων, πιάσε λίγο ψωμί. Εγώ είμαι ηθοποιός, δεν είμαι πειρέτρια. Ένα ψώνιο είσαι. Τι κοιτάς εμένα. Όλη τη νύχτα δουλεύω στο μαγαζί, δεν θα κουβαλάω και στο σπίτι. Κατώ μου. Δεν πάει ψωμί με μακαρόνια, πατέρα. Παχαίνει. Ας παχαίνει. Πρέπει να πάρουμε μια υπηρέτρια για το σπίτι. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Τι ψυχραιμία. Κουράζουν πολύ, δεν τα καταφέρνω όλα μόνη μου. Προηγούμενος άπλωνα κάτι τραπεζομάντικα στην ταράτσα και ήταν και αυτή αλλοπαρμένη, η αδερφή της Ανέτη, η Ελεονόρα. Τι θέλει η Ελεονόρα στην ταράτσα. Τάιζε κάτι περιστέρια. Με κοίταζε με ένα νύκτο που τα άπλωνα. Δεν το ανέχομαι. Να πάρουμε Φιλιππινέζα. Γιατί η Ζανέτη δεν απλώνει την ταράτσα. Ε, αυτό σου λέω. Να τους μπούμε στο μάτι. Θα σκάσει από το κακό της. Σαν τα κοκόρια κάνετε. Δεν σας καταλαβαίνω. Τι σας κάνανε οι άνθρωποι. Κρίνος! Κοίτα, μέχρι και Ούρσουλα μπορώ να σε φωνάζω. Αλλά δεν ανέχομαι να παρεμβαίνεις στις οικογενειακές υποθέσεις. Και αρχηγός αυτής της οικογένειας είμαι εγώ. Και εγώ, ο Κώστας Χατζηγιώργης, μισώ θανάσιμα την οικογένεια του Ανδρέα Χατζηγιώργη. Όπως και η μητέρα σου. Ούρσουλα, δεν μην ανακατέβεσαι. Δεν ξέρεις. Θα με κάνετε και ανησυχώ. Τι έχει γίνει στο παρελθόν. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τότε. Τρώγε τώρα. Θα κρυώσουν τα μακαρόνια. Πάνε να μου χαλάσουν την επιχείρηση, κατάλαβες. Σου έχει κυριέψει ζήλια. Επειδή ανέρχομαι ραγδαίος. Κώστα. Ξέρεις τι έκανε προχθές η Ζανέτ. Την είδα με τα μάτια μου. Λέγε. Είχε αυτό το καρδιακό το σκυλάκι της και του έλεγε να κατουρίσει το χαλάκι της εισόδου. Αυτή καλά. Με τα ίδια μου τα αυτιά. Του έλεγε. Έλα. Κάνει μωρό μου τα τσισάκια σου. Και τι έγινε. Άνοιξα την πόρτα. Έκανε ότι δεν με είδε. Πήρε το κοπρόσκυλο στην αγκαλιά της και μπήκε στο ασανσέρ. Εντάξει. Τι έπαθες, πατέρα. Ας πας στο διάλο και τα λεφτά και όλα. Θα πάρουμε. Τι. Υπηρέτρια, παιδί μου. Υπηρέτρια, εγώ ο Κώστας Χατζηγιώρης θέλω να τους ταπεινώσω. Είναι σκοπός ζωής αυτό! Τη συνάντησα στην είσοδο προηγουμένως. Τι κάνει το εστιατόριο, μου λέει. Εστιατόριο, ε. Κοντζάν πιάνω ρεστοράν, δεν το βλέπουνε. Τους υπουργούς, τον κερατό μου. Όλη η κοσμική Αθήνα περνάει από εκεί πέρα. Αλλά δεν βλέπουνε, τους τυφλώνει ζήλια. Της λέω για την αστυνομία που έρχεται συνέχεια και έκανε το βλάκα. Στο διάολο. Πάει στον ψυχολόγο, ακούς! Τι ψυχολόγο? Για ψυχανάλυση. Νιώθει, λέει, πιο ενεργητική. Θέλω να πάω στον ψυχολόγο κι εγώ. Και υπηρέτρια και ψυχολόγο. Εσούλα. Δουλεύω σαν το σκυλί, δικαιούμαι. Αλλά και τι θα κάνεις στον ψυχολόγο. Τι κάνουν εκεί πέρα. Ξαπλώνουν και λένε τη ζωή τους. Πού ξαπλώνουν.
Στο καναπέ. Ποιο καναπέ? Και εσύ που το ξέρεις? Έχεις ξαπλώσει κι εσύ? Αμάν βρε πατέρα, άμα δεν ξέρεις τι μιλάς. Θέλω να πάω στον ψυχολόγο κι εγώ. Θα μάθω που πηγαίνει και θα κανονίσω να πηγαίνω πριν από αυτήν. Έτσι να συναντιόμαστε. Θα βγάλει σπηριά από το κακό της. Καλά, καλά, καλά. Θα δούμε, θα δούμε. Προέχει πυρέτρια. Σ' αγαπώ, Κορίνα. Μη μιλάς. Σφίξε με. Σ' αγαπώ. Στοπ! Στοπ! Σιγά ρε, παιδιά. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Άντε, μπράβο, έχουμε κολλήσει από το πρωί. Έχουμε γράψει παιδιά λεφτά. Κουλ, κουλ. Συγγνώμη, είναι νευρικό, δεν μπορώ να σταματήσω. Δεν μπορώ να καταλάβω που το βρίσκεις στο αστείο. Αλλά ηρέμησε, ηρέμησε. Θέλω να μου κρατήσει ένα τραπέζι το βράδυ στο μαγαζί. Τι τραπέζι? Θα έρθω με ένα σκηνοθέτη που ετοιμάζει μια καινούργια ταινία. Ηρέμησε, παιδί μου. Ψυχραιμία. Τι ψυχραιμία, πατέρα? Μπορεί να του αρέσω. Να μου δώσει ρόλο. Θα μιλήσουμε. Και εγώ τι φταίω? Κόρη σου είμαι. Μην μπαίνει συνέχεια εμπόδιο στην καριέρα μου. Τι θέλει δηλαδή? Να πάω στο σπίτι του? Στο σπίτι του! Αυτό σου λέω κι εγώ. Καλύτερα στο μαγαζί. Δεν γίνεται, Ούρσουλα. Δεν θα είμαστε στο μαγαζί το βράδυ. Γιατί? Γίνεται η συναιστίαση του χωριού του πατέρα σου. Απόψε είναι! Το έχεις ξεχάσει? Εντελώς. Ωχ. Τι συμβαίνει? Εγώ σας το λέω, δεν έρχομαι. Πέρσι παρολίγο να πιαστείτε στα χέρια. Γίναμε ρεζίλοι. Εμείς ή αυτοί που πήγε η Ζανέτ και ο ηλίθιος άντρας της να κάνουν πολιτική υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Ευτυχώς που συγκρατήθηκαν τελευταία στιγμή, αλλιώς θα τους το είχα βγάλει το μαλλί. Λοιπόν, ετοιμάστε μου το μπάνιο. Βάλτε μέσα και αφρόλουτρα. Θα τον σκίσω το βράδυ. Φώναξε το 100! Μια αυτή, μια και εμείς. Κάθε μεσημέρι το ίδιο βιολί. Το βράδυ θα τα πούμε.